Γεια σας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα μιλήσουμε για την άπλιστη αναζήτηση. Πάμε λοιπόν να εκτελέσουμε την άπλιστη αναζήτηση στον εν λόγω χώρο αναζήτησης. Θυμίζω ότι στην άπλιστη αναζήτηση κάθε κόμβος βαθμολογείται χρησιμοποιώντας ως συνάρτηση αξιολόγησης την ευρετική του συνάρτηση. Να τη ευρετική του συνάρτηση, δίνεται σε αυτό το πινακάκι. Αρχικά λοιπόν, έχουμε τη ρίζα, της οποίας το H της ρίζας, σύμφωνα με το πινακάκι, είναι 4. Δεν έχουμε άλλη ανοιχτή κατάσταση, οπότε στο βήμα 1 επισκεπτόμαστε τη ρίζα. Και επεκτείνουμε σε B και C, τα δύο παιδιά. Με κόστος 3 και 4 αντίστοιχα. Τώρα, οι ανοιχτές μου καταστάσεις είναι η Β και Σ. Σε ποια θα πάει τώρα ο αλγόριθμος? Θα πάει στην κατάσταση που έχει το μικρότερο H. Για να δούμε τα H από το πινακάκι. H του Β είναι 3. Προσοχή, από το πινακάκι το βλέπω, από εδώ, όχι από εδώ. Αυτό είναι το G, πόσο έχει φύγει από τη ρίζα. Τυχαίνει απλά και είναι το ίδιο. H του C είναι 4. Συνεπώς, ο αλγόριθμος θα πάει στην ανοιχτή κατάσταση με τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή στην Β, βήμα 2. Επεκτείνουμε. Η Β έχει ως παιδιά τη C και την D. Με κόστος 3 και 6 αντίστοιχα. Προσοχή εδώ τώρα. Εμφανίζεται η C δύο φορές. Και όπως είναι λογικό, αφού είναι μοναδική η συνάρτηση C για κάθε κόμβο, έχει το ίδιο H. Για να βαθμολογήσουμε και τι, για να σας πω τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. 2. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα, δεν με ενδιαφέρει τι H έχει C, γιατί το μικρότερο H το έχει D, οπότε ξέρω ότι ο αλγόριθμος θα πάει εδώ πέρα στο βήμα 3. Τι γίνονταν τώρα, αν η C είχε μικρότερο H? Καταρχάς, θέλω να αντιληφθείτε ότι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα δεν υπάρχουν δύο C. Ένα C υπάρχει. Το C είναι μια κατάσταση. Απλά έχω πάει σε αυτή με διαφορετικό μονοπάτι, αλλά το H είναι ίδιο, αφού το H είναι μονοσήμαντο. Έτσι. Όταν λοιπόν, αν τύχαινε και τα δύο C είχαν την ίδια βαθμολογία και ήταν η μικρότερη βαθμολογία, τότε θα πήγαινα στον κόμβο με βάση, τότε θα έβρισκα το σωστό κόμβο εκεί που θα έπρεπε να πάω, με βάση μια στρατηγική επίλυση συγκρούσεων. Συνήθως μου τη δίνει η εκφώνηση, του στυλ, άμα έχεις ίδια βαθμολογία, πήγαινε στον κόμβο που βρίσκεται πιο αριστερά ή στον κόμβο που βρίσκεται πιο πάνω. Κάτι τέτοιο. Αν δεν μου το δίνει η εκφώνηση, θα πρέπει εγώ να κάνω κάποια παραδοχή και καλό να τη γράψω πώς έκανα την επίλυση της σύγκρουσης. Προσωπικά κάνω την εξής παραδοχή. Προσωπικά, έτσι, δηλαδή το πιο συνηθισμένο είναι άλλωστε. Πάμε στον κόμβο που είναι πιο αριστερά. Δηλαδή θα πήγαινα εδώ πέρα. Τώρα, πάμε λοιπόν στο D και επεκτείνουμε. Το D έχει δύο παιδιά, το E και το G. Για να γράψουμε τα κόστη, 2 και 2. Για να βαθμολογήσουμε, το H του E σύμφωνα με το πινακάκι είναι 3. Το H του G σύμφωνα με το πινακάκι είναι 0. Προσοχή εδώ τώρα, σε αντίθεση με τους αλγορίθμους τυφλής αναζήτησης που μπορούσα να επιλέξω ποιο κριτήριο τερματισμού ήθελα, εδώ θα επιλέγει το κριτήριο τερματισμού. Κόμβο στόχος όχι απλά να μπει σε ανοιχτές, αλλά να γίνει τρέχον. Δηλαδή θα πρέπει να πατήσετε πάνω του, να τον επισκεφθείτε για να τελειώσει ο αλγόριθμος. Τώρα, ποιες είναι οι ανοιχτές μου? Είναι η C με 4, η ε με 3 και η G με 0. Φυσικά ο αλγόριθμος θα πάει εδώ. Και από τη στιγμή που
Κάναμε τρέχον τον κόμβο στόχο, ο αλγόριθμος τελειώνει. Και απαντάμε. Το μονοπάτι από τη ρίζα προς τη λύση είναι το α, β, δ, τζ. Και έχει κόστος 3 και 6, 9 και 2, 11. Είναι η βέλτιστη λύση? Φυσικά και όχι. Η βέλτιστη είναι αυτή εδώ. Α, C, E, D, G. Που έχει 29. Άρα τι παρατηρούμε? Η άπλιστη αναζήτηση δεν είναι βέλτιστη. Και για να μην παρανοήσουμε, τι σημαίνει δεν είναι βέλτιστη? Ότι δεν μου βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση? Όχι. Θα μπορούσε και να τη βρει τη βέλτιστη λύση. Απλά επειδή έτυχε. Βέλτιστη σημαίνει δεν μου εγγυάται ότι θα μου βρει τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή, είναι τυχαίο. Μπορεί να τη βρει, μπορεί και όχι. Είναι σαν το κατά βάθος, δηλαδή. Αυτό σημαίνει όχι βέλτιστη. Ίσως τη βρει, ίσως και όχι. Το θέμα είναι να μου το εγγυάται. Πριν δηλαδή εκτελέσω τον αλγόριθμο, να ξέρω ότι θα βρω τη βέλτιστη λύση. Επειδή λοιπόν η άπλιστη αναζήτηση στηρίζεται στην age, δηλαδή σε εκτιμήσεις μόνο, δεν μου βρίσκει τη βέλτιστη λύση. Δεν είναι βέλτιστη. Ίσως τη βρει κάποια φορά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το συγκεκριμένο ηχογραφημένο. Συνεχίζουμε στο επόμενο με τον Alpha Star. Γεια σας!